προσπάθεια της Οκτώης Μεραρχίας και είναι αφιερωμένο στις 12 πρώτες μέρες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Θα σας ξαναγήσω στα εκθέματα και μετά θα δείτε ένα βίντεο με την αναπαράσταση της μάχης. Ναι. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα από το Ιταλικό Τελεσίγραφο. Τα ξημερώματα της 27 Οκτωβρίου προς 28 Οκτωβρίου, ο Ιταλός πρεσβευτής στην Ελλάδα, ο Κόμις Γκράτσης, έστειλε το τελεσίγραφο στον Ιωάννη Μεταξά, το οποίο ουσιαστικά έλεγε να αφήσει η Ελλάδα τις Ιταλικές δυνάμεις να περάσουν ακόλυτα και να καταλάβουν τις περιοχές της Ελλάδος στρατηγικής σημασίας, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν στον Ιταλο-Αγγλικό πόλεμο που εκείνη τη στιγμή γινόταν στα βόρεια της Αφρικής. Μέσα σε λίγες ώρες, δεν χάθηκε καθόλου χρόνος, τέθηκε συμβούλιο με παρόντες τον Γεώργιο Β' Βασιλέα, τον Ιωάννη Μεταξά και τον Αρχιστράτηγο Παπάδου, όπου ουσιαστικά έθεσαν ως πρώτη μέρα επιστράτευση 28 Οκτωβρίου του 1940 και δώσαν την απάντηση: εφόσον θέλετε πόλεμο, θα έχουμε πόλεμο. Το ιστορικό όχι που γνωρίζετε όλοι γράφτηκε την επόμενη μέρα στην εφημερίδα Εστία. Ακριβώς από κάτω μπορούμε να δούμε μια σύγκριση των δυνάμεων της Ιταλίας και της Ελλάδος και την Ελλάδα παρά μόνο μία υπηκού. 240.000 εκτόπισμα τόνων σε πολεμικά πλοία, ακριβώς δίπλα στην προθήκη. Έχουμε ένα αντίγραφο στολής αξιωματικού υπολοχαγού στο αξίωμα. Εδώ έχουμε μια σειρά από υγεία. Ακριβώς από δίπλα έχουμε μια ιστορική στιγμή. Σβαρτσλότσε, γερμανικής κατασκευής, φτιάχτηκε το 1907, είτε χιόνι. Κάνει ώστε να ζεσταθεί και μετά από 30-40 λεπτά μπορούσαν να ξαναρίξουν. Σε αντίθεση με τους Ιταλούς που όπως θα δούμε τα τελικά πυροβόλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούσαν να ξαναρίξουν. Ακριβώς δίπλα στην προθήκη έχουμε μια στολή εναποστρατεία υποστράτηγου. Άνοικε στον έλεγχο της Αλβανία με συνοπτικές διαδικασίες και την είχε καταλάβει το 1939. Ουσιαστικά άρχισε να κάνει μια μικρή επιστράτευση αρκετό καιρό πριν εδώ στην περιοχή, μαθαίνοντας στους κατοίκους τα μυστικά του πολέμου και στείνοντας οχυρωματικά έργα στην πρώτη γραμμή και στιγμές χαλάρου λόγω κρυοπαγήματος. Αξίζει να σας πω ότι τα κρυοπαγήματα είχαν τον μεγαλύτερο ποσοστό σε θανάτους στο ελληνικό στρατό, τα κρυοπαγήματα και η γάγκρινα. Ακριβώς εδώ δίπλα έχουμε στολή οπλήτη, αντίγραφο και αυτή, ο οποίος φέρει στα πόδια του γκέτες, περικλινίδες, το πανί που είναι γύρω από τα γόνατά του. Και όπου κάνανε το εξής λάθος οι Έλληνες στρατιώτες, τις δέναν πάρα πολύ σφιχτά, νομίζοντας έτσι ότι θα ζεσταθούν πολύ, αλλά ουσιαστικά διέκοπταν την κυκλοφορία του αίματος και είχαν περισσότερα. Για να ουσιαστικά για τους ανθρώπους που μένανε πίσω στις πόλεις, για να τους αναθερμάνει το ηθικό τους. Ευρώς Ελλάδος παιδιά, η στίχη της Σοφίας Βέμπο, και ο ίδιος του 1940 ο ρόλος της γυναίκας στον πόλεμο. Στο κέντρο ακριβώς έχουμε τη φωτογραφία και από κάτω η φωτογραφία κατέχει το ότι η θέση γεωγραφικά κάλυπτε κάποια πλεονεκτήματα εκ των οποίων το ότι ο ποταμός Καλαμάς αυτή τιμωρήθηκε με 40 μέρες φυλακή. Βέβαια την εξέλιξη του πολέμου. Ακριβώς από πίσω έχουμε δύο στρατιωτικά αιτήματα. Που είναι ίδια με τη σημερινή των Ευέλπιδων, με διαφορά το ότι δεν έχει την κορώνα λόγω δημοκρατίας. Πίσω σας έχετε ένα αντίγραφο στο Λις Εύζωνα, είναι ο γνωστός μας Τσολιάς. Ένα λάθρο του πολέμου εδώ, το ποδήλατο, άνοιγε στο τάγμα των Βρεσαλιέρων, μηχανοκίνητο τάγμα. Οι Βρεσαλιέροι διέθεταν και ποδήλατα. Έχει πάρα πολλά πρωτοποριακά στοιχεία για την εποχή του. Έσπαγε στη μέση για να μπορούν να το κουβαλάνε. Είχε συμπαγές λάστιχα από καουτσού ώστε να μην σκάνε στα κακοτράχυλα εδάφη, ώστε να κάνουν πιο άνετα πεταλήσαν οι χώρες. Μια σειρά από φωτογραφίες πάνε και φωτογράφου πολέμου. Αξίζει να δούμε τον ποταμό Καλαμά και το πλάτος που είχε εκείνη την περίοδο, το υπηκό διέρχεται. Ναι, περνάει οπωσδήποτε. Με παφορά δραματεία, είτε στις πλάτες, είτε με τα μουλάρια τα οποία είχε επιτάξει ο ελληνικός στρατός από τους αγρότες, παρατηρητήριο, πεζικό έθιμο και είναι διάφορο. Λάφυρο στα χέρια, λάφυρο άρμα στα χέρια Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι είχαν το
ξεψύρισμα των στρατιωτών. Το γνωστό ξεψύρισμα όμως, όσο και αν τους ταλαιπωρούσε, είχε και ελάφια στη μέση του πολέμου. Ακριβώς από πάνω έχουμε αξιωματικούς του πολέμου. Αξίζει να σας πω το παραδείγμα Μαυρογιάννη που τον είπαμε πριν λίγο, είναι ο πρώτος στη σειρά. Όσο καλά τον κανόνα του δεξιού χεριού, όπου μετρούσε τις αποστάσεις για τις βολές, όπου μπορούσε να ρίξει κατευθείαν στην καζάνα των Ιταλών τη στιγμή που πρόλαβε. Ο τρίτος γκολα των Ιταλών, όπως σας είπα πριν, τα ελληνικά ήταν υδρόψυχτα. Τα ιταλικά με μια απλή κίνηση απελευθέρωνα να την κάνει, βάζανε μια καινούρια κάνει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούσαν να ξαναρίξουν. Είναι τη γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία Fiat. Από δίπλα πάλι ένα ιταλικό πολυβόλο τη γνωστή βιομηχανία που ακόμα σήμερα υπάρχει, Brenda, κατασκευάζει σιδηρογραμμές Ρίου, όπου έχουμε και τη στολή του στην δίπλα προθήκη. Ο Κοσμιναγός Αγγελαρίου ήταν ο καλύτερος μας πιλότος και ο πρώτος ο οποίος κατάφερε να τελειώσει τη σχολή κάνω στην Ελλάδα. Έπεσε σε μια αερομαχία στις πρώτες μέρες του πολέμου, έχοντας ρίξει ήδη δύο ιταλικά αεροσκάφη, ιταλικά σύμβολα, ως προϊόν του οράματος του Μουσολίνη για παλινόρθωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και τέλος, έχουμε ένα πολύ σύγχρονο όπλο για την εποχή του, ιταλικής κατασκευής, εταιρείας Brenda, το οποίο έφερε ταυτόχρονα και γεμιστήρα και ταινία από σφαίρες, έτσι ώστε να ρίχνει ακατάπαυστα και αυτό με αποσπωμένη κάνη. Σας ευχαριστώ πολύ, αυτή ήταν η ξενάγηση. Τώρα αν θέλετε περάστε μπροστά στο χάρτη, ώστε να δούμε το σχετικό βίντεο και την αναπαράσταση του πολέμου.